Για να δούμε τι σημαίνουν τώρα όλα αυτά. Τι ερωτήματα, νέα ερωτήματα τίθενται, ποιες είναι οι ενδεχόμενες απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα και ποιο είναι το background, όπως λέμε, και αυτής της υπόθεσης. Καλησπέριζουμε αμέσως την Κατερίνα Κατή, του δικαστικού ρεπορτάζ, η οποία παρακολουθεί το θέμα όχι μόνο τώρα. Καλησπέρα, Κατερίνα. Καλή χρόνια πολλά, καταρχήν. Καλησπέρα. Χρόνια πολλά. Καλή λοιπόν, χρόνια να έχουμε. Θέλουμε καταρχήν μια πρώτη έτσι, τοποθέτηση από σένα σε σχέση με όλα αυτά που βλέπουμε να εξελίσσονται σήμερα. Τώρα άκουσα και εγώ για την απάντηση που έδωσε ο κύριος Γεωργιάδης. Την αποκάλυψε ότι συναντιόταν με τον κύριο Μανιαδάτ και τον προστατευόμενο μάρτυρα. Το είπε, βέβαια, όσο ήταν προστατευόμενος μάρτυρας. Ενώ είχε πει ότι ήξερε τα ονόματα όλων των προστατευόμενων μαρτύρων. Νομίζω ότι όσο περισσότερο μιλάει ο κύριος Γεωργιάδης, τόσο περισσότερο εκθέτει και τον κύριο Μανιαδάκη, που αυτή τη στιγμή βλέπω να χαίρει μια ιδιότυπη προστασία, ενώ πριν από κάποιους μήνες, όταν είχαν βγει στη δημοσιότητα οι καταθέσεις του, ήθελαν όλοι να του κόψουν τα γόνατα, να τον πυροβολήσουν, να του κάναν μηνύσεις, εν πάση περιπτώσει να τον πάνε στη δικαιοσύνη για να τιμωρηθεί παραδειγματικά, και επιβαρύνει όμως και τη δικιά του θέση. Δηλαδή λέει, υποψιαζόταν ότι ο κύριος Αναστασίου, έχω κρατήσει κάποιες σημειώσεις, με συγχωρείτε πάρα πολύ γρήγορα, υποψιαζόταν ότι ο κύριος Αναστασίου ήταν ο προστατευόμενος μάρτυρας, αλλά δεν ήταν σίγουρος, και αφού τον διαβεβαίωσε ο κύριος Μανιαδάκης ότι δεν ήταν ο Αναστασίου, συνέχισε να έχει επαφές μαζί του. Ο κύριος Γεωργιάδης, που από την πρώτη στιγμή μιλάει και δεν είναι ένα τυχαίο πρόσωπο, είναι ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ο κύριος Γεωργιάδης, που από την πρώτη στιγμή λέει ότι έχει εξηφανθεί μια τεράστια σκευωρία, που δεν ξέρουμε ακόμα ποιοι την έχουν εξηφάνει και ποιοι συμμετέχουν σε αυτή τη σκευωρία. Υποψιαζόταν, είχε έστω και ένα ψήγμα υποψίας και είχε επαφές έτσι με τον κύριο Μανιαδάκη, για τον οποίο είχε την υποψία ότι μπορεί να ήταν ο προστατευόμενος, που είχε πει τότε και μάλιστα σήμερα επιβεβαιώνει εκείνη του την πρώτη κατάθεση, γιατί δεν είπε ποτέ ότι τον πίεσαν τότε να μιλήσει. Και θα τα πούμε στη συνέχεια αυτά. Είχε πει τότε λοιπόν, είχε μιλήσει για ένα πάρτι στο Υπουργείο Υγείας σε σχέση με τις υπερτιμολογίες των φαρμάκων, και είχε πει, γιατί τα έχω τις καταθέσεις εδώ μπροστά μου, επιλέξει ο κύριος Αναστασίου, ότι κατά την εκτίμησή του βέβαια, και ο κύριος Γεωργιάδης αλλά και ο κύριος Λοβέρδος, για τον οποίο είχε μιλήσει, δεν μπορεί να μην γνώριζαν τι κάναν οι πιο κάτω από αυτούς. Και ο κύριος Γεωργιάδης έκανε μαζί του, είχε μαζί του επαφές. Κάτι άλλο που συγκράτησα. Ο κύριος Μανιαδάκης, πρώην Αναστασίου, ως προστατευόμενος μάρτυρας ακόμα, δηλαδή όταν πια τον ενημέρωσε η εισαγγελέας ότι θα του ασκηθεί δίωξη, αλλά ακόμα ήταν προστατευόμενος μάρτυρας, πήρε τηλέφωνο τον κύριο Γεωργιάδη να του μιλήσει για τις εξελίξεις. Ήταν προστατευόμενος μάρτυρας ακόμα. Ναι, δεν είχε αυτό το καθεστώς. Αυτό δεν είπε στην ανακοίνωσή του, επίσημη ανακοίνωση δεν είναι, του κύριο Γεωργιάδη. Ότι το τηλεφώνησε ο κύριος Μανιαδάκης και του είπε ότι θα του ασκηθεί δίωξη, γιατί τον πιέζει, όπως του είπε η εισαγγελέας, να μιλήσει για τον ίδιο, για τον κύριο Σαμάρκη και τον κύριο Στουράρα, αν δεν κάνω λάθος. Είναι πολλά ακόμα, θα έπρεπε να είχα μια κάρτα μπροστά μου. Θα μπορούσε να πει κάποιος βεβαίως, Κατερίνα μου, ότι από τη στιγμή που ο Άντωνης Γεωργιάδης είναι, από την πρώτη στιγμή, είναι στη δεκάδα των ανθρώπων, των πολιτικών προσώπων που φέρονται εμπλεκόμενοι, και εκείνος παλεύει, ας πούμε, την άμυνά του και την... Με ποιον? Με τον άνθρωπο που έχει μιλήσει γι' αυτόν? Με όποιο τρόπο μπορεί, θα μπορούσε να πει. Και μάλιστα κανείς. Αυτοβούλος. Ναι. Εγώ παρακολουθούσα, με συγχωρείτε, με πάρα πολύ προσοχή τη συνέντευξη του κυρίου Μανιαδάκη στον τηλεοπτικό σταθμό, στο κεντρικό δελτίο του Sky. Ναι. Έμεινα άφωνη. Έψαχνα στη συνέχεια να βρω τις παλιές καταθέσεις του κυρίου Μανιαδάκη ως προστατευόμενο μάρτυρα, βεβαίως, ως Αναστασίου. Ναι. Να δω αν εγώ δεν είχα καταλάβει καλά. Γιατί ο άνθρωπος τι μας είπε? Είπε το εξής. Είπε ότι τον πρώτο χρόνο, ούτε λίγο το πολύ, παρουσίαζε τον εαυτό του σαν να ήταν και τεχνικός σύμβουλος της εισαγγελίας. Δηλαδή, σαν να πήγαινε και απλά να τους έδινε τα φώτα του σχετικά με αυτή την ιστορία. Γιατί πραγματικά ο άνθρωπος είναι πάρα πολύ έμπειρος και αποδεικνύεται γιατί είναι πάρα πολύ έμπειρος. Ενώ ήταν σε καθεστώς προστατευόμενο μάρτυρα και φυσικά δεν έδωσε και καμία απάντηση, γιατί αφού έδινε μόνο τεχνογνωσία, άρα σαν έτοιμος άνθρωπος, όπως είπε, δεν είχε να μιλήσει για άλλους, να συκοφαντήσει, γιατί είναι ηθικός άνθρωπος, γιατί ήθελε να μπει τότε σε προστασία. Γιατί προστατευόμενος μάρτυρος ο κ. Μανιαδάκης, αφού αυτό είναι δεν το είχε να πει κάτι. Που έχουμε όλοι από την πρώτη στιγμή. Δεν απάντησε όμως ούτε σε και αυτή τη συνέντευξη. Δεν έχει απαντηθεί επαρκώς με βάση τα όλα, όσα έχουμε δει. Αυτό είναι αλήθεια. Και να επιμείνω σε αυτό, ο κ. Μανιαδάκης είπε ότι η πίεση του ασκήθηκε,
τους δύο τελευταίους μήνες, από ό,τι καταλαβαίνω, ή τον τελευταίο μήνα, αφότου υπήρξαν νέα στοιχεία στην εισαγγελία διαφθοράς από τους άλλους προστατευόμενους μάρτυρες. Φυσικό είναι εύλογο να τον φωνάξουν οι εισαγγελείς και φυσικό είναι να τον πιέσουν από τη στιγμή που υπάρχουν καταθέσεις σε βάρος του κ. Μανιαδάκη, και δεν υπάρχουν μόνο καταθέσεις, υπάρχουν και έγγραφα στοιχεία, αρκετά έγγραφα στοιχεία που δημιουργούν ένα θολό τοπίο. Εγώ δεν λέω ότι είναι ένοχος ο άνθρωπος. Εννοείται ότι έχει το τεκμήριο της αθωότητας. Οι διώξεις ασκούνται με ενδείξεις. Τον πίεζαν λοιπόν μόνο τους δύο τελευταίους μήνες. Τους προηγούμενους μήνες ο κ. Μανιαδάκης είχε μια άψογη συνεργασία, από ό,τι καταλάβαμε από αυτά που έλεγε. Τότε λοιπόν στην άψογη συνεργασία που δεν τον πίεζαν, και αφού αυτός δεν ήθελε να μιλήσει για κανέναν, γιατί είπε για τον έρμο τον κύριο Σαλμά, και να με συγχωρεί ο κύριο Σαλμά που τον λέω έτσι, αλλά ειδικά για τον κύριο Σαλμά, γύρισε και είπε, υπήρχε κανένας λόγος? Ποιος τον έβαλε να πει ότι μετά από μια συνάντηση που είχαν με φαρμακευτικές εταιρείες που δεν θυμόταν ποιες ήταν, είδα να εξέχουν τα 50 ευρώ από την τσέπη του σακακιού του? Τις παίρνει πίσω αυτές τις καταθέσεις? Επίσης, από ό,τι έχουμε δει όλες αυτές τις μέρες, από τις αποκαλύψεις και τα ρεπορτάζ, Κατερίνα, που εσύ τα γνωρίζεις καλύτερα, στις καταθέσεις του ως Γιάννης Αναστασίου, ο κύριος Μανιαδάκης, επίσης δεν έχει αναφερθεί μόνο, δεν έχει δώσει, όπως λέμε, μόνο τον κύριο Σαλμά. Έτσι δεν είναι? Όχι, δεν είναι αντίφαση αυτό? Καταρχήν, ο κύριος Μανιαδάκης έχει δώσει κάποια ονόματα στελεχών του Υπουργείου Υγείας. Νομίζω ότι είναι καμιά δεκαριά άνθρωποι οι οποίοι ήταν αρμόδιοι, ήταν σε επιτροπές για τις τιμολογίες των φαρμάκων. Και σε πολιτικά πρόσωπα. Ο ίδιος φυσικά. Κατά τη διάρκεια που ήταν στην Ελλάδα. Να σα διαβάσω ένα απόσπασμα. Ως Γιάννης Αναστασίου. Συγγνώμη, σωστά. Να βρω ένα απόσπασμα. Ναι, ως Γιάννης Αναστασίου, όταν κατέθεται εκείνες τις πρώτες φορές που ήταν όλα μέλη γάλα με την εισαγγελία και κανένας δεν τον είχε πιέσει και αυτοβούλος και μια χαρά και ήθελε να βοηθήσει την ελληνική δικαιοσύνη. Γιατί τότε είχε πάει και είχε μιλήσει ο κύριος Μανιαδάκης ως Αναστασίου για την γραμματέα? Την είχε δώσει και με το όνομά της τη γυναίκα, μια γραμματέα, μια συνεργάτηδα του κυρίου Γεωργιάδη, λέγοντας μάλιστα, αν θυμάμαι καλά, ότι αυτή γνωρίζει και αν τυχόν, έτσι, είχε κάνει κάτι ο κύριος Γεωργιάδης, αυτή θα μπορούσε να απαντήσει καταφατικά. Δεν τις έχουμε δώσει εμείς αυτές τις καταθέσεις. Ναι. Δεν τα βγάζουμε αυτά από το μυαλό μας. Και δεν είναι η μοναδική κατάθεση η οποία διέχει πολιτικά πρόσωπα. Εννοείται, μα γι' αυτό και τότε και εύλογα οι εμπλεκόμενοι και ο κύριος Σαμαράς και ο κύριος Γεωργιάδης και ο κύριος Σαλμάς και ο κύριος Λοβέρδος και άλλοι πολιτικοί, σε μικρότερο βαθμό, ο κύριος Βενιζέλος κλπ. Βγήκαν από τα ρούχα τους και είπαν θα τους ξεκουκουλώσουμε, θα τους μηνύσουμε να έρθουν να μας πούν, να μας αποδείξουν από πού έχουν όλα αυτά τα στοιχεία. Τι είναι αυτά που καταθέτουν σε βάρος μας, γιατί είναι συκοφαντικά. Τώρα, Κατερίνα, τα παίρνει πίσω αυτά ο κύριος Μανιαδάκης, να καταλάβουμε. Ναι, δεν έχει απαντήσει αν τα παίρνει. Μπορεί πίσω οι καταθέσεις του πλέον να μην μπορούν να χρησιμοποιηθούν, γιατί πλέον δεν είναι προστατευόμενος μάρτυρας, άρα θα αρχιοθετηθούν. Αλλά το περιεχόμενο υπάρχει. Το είχε διαβάσει όλη η Ελλάδα τότε. Αν θυμόσαστε καλά, είχαν βγει σε όλα τα site. Ακριβώς, με το που πήγαν στη Βουλή όλες οι καταθέσεις. Ναι. Και υπάρχει το περιεχόμενο, συγγνώμη, Σωτήρη μου, Όχι, αυτό για τις καταθέσεις είναι κάτι που έχει ενδιαφέρον επίσης. Και υπάρχουν οι καταθέσεις και έχουν χρησιμοποιηθεί και ως εργαλείο της δικαστικής έρευνας οι καταθέσεις αυτές. Ναι, βέβαια, μια δικαστική έρευνα δεν στέκεται μόνο στις καταθέσεις. Προφανώς. Κάνει ένα συνδυασμό. Θέλω να πω ότι έχουν με βάση δηλαδή και ένα έγγραφο υλικό που μπορεί να έχει στη διάθεσή της εισαγγελία και έχει. Σύμφωνοι, το λέω για να καταδειχθεί ότι έχουν την αξία τους έτσι κι αλλιώς αυτές οι καταθέσεις. Αυτό θέλω να πω. Φυσικά και έχουν την αξία τους. Δεν τις έχει πάρει κανείς πίσω. Κατερίνα, συμπληρωματικά να πω σε αυτό που λες, γιατί και εγώ έψαξα να δω αυτές τις καταθέσεις, να τις θυμηθώ δηλαδή. Και εγώ γιατί τις διαβάσαμε. Είναι δημόσιες πια, έτσι. Έδωσε και το κύριο Σαμαρά. Για το project Harvard. Ακριβώς. Και τον, βλέπω εδώ ότι έχει ερώτηση από την συγκεκριμένη δικαστική ανακρίτρια. Τι γνωρίζετε για το project, Harvard Project, και απαντά. Πρόκειται για ένα έργο, έγινε στο γραφείο του Πρωθυπουργού, του κυρίου Σαμαρά τότε αυτή η συνάντηση, και λέει πρόκειται για ένα έργο το οποίο αφορά την καταγραφή και την ανάλυση της αγοράς υπηρεσιών υγείας και τη διαμόρφωση πρότασης αλλαγών στο σύστημα υγείας. Ένα think tank περιγράφει. Έτσι, όταν δεν τον ρωτάει, περιγράφοντας λοιπόν στην ανακρίτρια τι ακριβώς είναι αυτό, εκεί αναφέρεται και ποια θα ήταν τα πρόσωπα τα οποία θα μπορούσαν να το απαρτήσουν αυτό το think tank. Και αναφέρεται λοιπόν, είναι Παπασταύρου Σταύρος, Πτωχός Δημήτριος, Πεγκλής Μιχάλης, Χρύσανθος Λαζαρίδης, στενοί συνεργάτες του τότε Πρωθυπουργού, αυτά στο γραφείο του Πρωθυπουργού. Και τα έχει πει ο ίδιος, τα έχει πει ως Γιάννης Αναστασίου. Ναι.
Αυτά, ναι, λοιπόν... και υπάρχουν και καταθέσεις, να συμπληρώσω εδώ, ναι, αν μου επιτρέπετε, υπάρχουν και καταθέσεις και άλλων μαρτύρων σε σχέση με αυτό το Harvard Project, που λένε ότι πραγματικά ήταν ένα project της Novartis, με βάση το οποίο η Novartis θα προσπαθούσε να διεισδύσει στους ανθρώπους κλειδιά στα υπουργεία και στις πολιτικές ηγεσίες, προκειμένου να περάσει φυσικά τη δικιά της τη γραμμή, τη τιμολογία των δικών της φαρμάκων, να πουλήσει τα δικά της τα φάρμακα. Να ανοίξω εδώ μία παρένθεση θυμίζοντας ότι αυτό το περιβόητο Harvard Project έκανε πολύ μεγάλο ντόρο όταν αποκαλύφθηκε τότε από 2-3 εφημερίδες. Φέτος έγινε αυτό, μέσα στο 18, έτσι. Δηλαδή ήταν ένα, γιατί μπορεί να ακούει ο κόσμος και είτε να μην το θυμάται είτε να μην το γνωρίζει. Ήταν η κορυφή, αυτό το think tank που λες και εσύ, ήταν η κορυφή του συστήματος, το οποίο ηλεχίτη καθόριζε τα πάντα. Αυτό δεν ήταν το Harvard Project, Κατερίνα? Φυσικά. Από τις και δεν έχει μιλήσει φαρμακών... μόνο ο κύριος Μανιαδάκης γι' αυτό. Από τις... Ορίστε. Δεν έχει μιλήσει μόνο ο κύριος Μανιαδάκης γι' αυτό. Ναι, δεν έχει μιλήσει μόνο ο κύριος Μανιαδάκης. Έχει μιλήσει και ο κύριος Φρουζής γι' αυτό. Βεβαίως. Ήταν και ο κύριος Φρουζής. Δεν έχει μιλήσει μόνο ο κύριος Μανιαδάκης, αλλά ο κύριος Μανιαδάκης, και αυτό είναι το μεγάλο ερωτηματικό, ακόμη παραμένει από την πρώτη μέρα, αν ανακαλεί αυτά που είπε με τις δηλώσεις που κάνει τώρα. Στις δηλώσεις που έχει κάνει μέχρι στιγμής. Αν τις καταθέσεις. Δεν ανακαλεί τίποτα. Δεν ανακαλεί. Εγώ πλέον έχω καταλήξει, αυτό βέβαια είναι μία εκτίμηση, δεν είναι... Από τα στοιχεία του ρεπορτάζ όμως προέρχονται και οι εκτιμήσεις. Μπορεί να κάνω και λάθος, δεν θέλω να τον αδικήσω. Ότι ο άνθρωπος αγόραζε χρόνο. Ναι. Για να κάνει στο τέλος να αποφασίσει πώς θα κινηθεί και με ποιους θα πάει. Και γιατί το λέω και αυτό? Εγώ έχω υπόψη μου και την παραγγελία άσκησης ποινικής δίωξης σε βάρος του κ. Μανιαδάκη, η οποία δεν είναι, είναι τετρασέλιδη. Εκεί λοιπόν αναφέρονται αρκετά στοιχεία από αυτά, συνοπτικά εννοείται, γιατί είναι μια παραγγελία άσκησης ποινικής δίωξης. Για αρκετά στοιχεία. Παραγγελία. Η παραγγελία για την, με την οποία το ασκήθηκε πλέον η ποινική δίωξη. Τώρα, προχθές, μετά. Κατέστη κατηγορούμενος για αποθετική δωροδοκία σε βαθμό κακουργήματος. Ναι. Θα δημοσιεύεται στο ντοκουμέντο που θα κυκλοφορήσει αύριο. Ναι, γιατί οι εφημερίδες οι Κυριακάτικες, να πούμε την ευκαιρία. Έχω υπόψη μου λοιπόν το περιεχόμενο της δίωξης που αφορά στον κύριο Μανιαδάκη. Ναι. Όπως επίσης έχω υπόψη μου και το περιεχόμενο της διάταξης με την οποία του απαγορεύτηκε εκείνη την αποφράδα για τον ίδιο ημέρα η έξοδος από τη χώρα. Ναι. Οι εισαγγελείς λοιπόν μέσα επικαλούνται σειρά στοιχείων σε βάρος του κυρίου Μανιαδάκη. Επικαλούνται μαρτυρικές καταθέσεις που αφορούν χρηματικά ποσά και δίπλα σε αυτά τα χρηματικά ποσά σε ένα μάλιστα υπάρχει και ημερομηνία. Επικαλούνται καταθέσεις που λένε ότι ο κύριος Μανιαδάκης είχε στρατολογηθεί. Υπάρχει δυστυχώς αυτή η λέξη. Ναι. Ξέρετε για ποιες άλλες ιστορίες χρησιμοποιείται αυτή η λέξη. Ναι. Ότι είχε στρατολογηθεί από τον Φρουζή προκειμένου να διεισδύει στις πολιτικές ηγεσίες και να κάνει τη δουλειά της Novartis. Οι εισαγγελείς καταλήγουν ότι με βάση τις ενδείξεις που έχουν αποδεικνύεται ότι είχε έναν διπλό ρόλο αυτός ο άνθρωπος, ότι από τη μια ήταν σύμβουλος κάποιων υπουργών υγείας στα διαστήματα για τα οποία διώκεται, νομίζω είναι από το 2010 μέχρι 2012 και από 2013 έως 2014. Ναι. Αυτά είναι τα χρονικά διαστήματα που αναφέρονται στην ποινική δίωξη που το είχε ασκηθεί. Ότι αυτός ο άνθρωπος λοιπόν, ενώ ήταν σύμβουλος των υπουργών υγείας, δούλευε δηλαδή για το δημόσιο καλό, από την άλλη έπαιρνε δουλειές, έκανε τη δουλειά της Novartis και έπαιρνε και δουλειές από την Novartis δικές του με τις εταιρείες τις οποίες είχε. Μάλιστα αναφέρεται σε καταθέσεις ότι ο τότε πρόεδρος της Novartis Ελλάς τον αποκαλούσε Μάνεϊ Δάκης από την σχέση που είχε την πολύ καλή, ας το πω έτσι, ο κύριος Μανιαδάκης με το χρήμα. Και όταν μάλιστα είχε επιχειρήσει μέσω και μιας άλλης τρίτης εταιρείας, που έχω την εντύπωση όμως ότι δεν ανήκε στον ίδιο αλλά τη χρησιμοποιούσε, να συμβληθεί με την Novartis ο κύριος Μανιαδάκης και να πάρει και άλλο έργο, τότε ο τότε πρόεδρος της Novartis Ελλάς είπε όχι άλλη σύμβαση με τον κύριο Μανιαδάκη και όχι άλλη δουλειά, γιατί ήδη έχει πάρει πολλά χρήματα. Αυτά, όλα αυτά δεν τα υποστηρίζω για όσους μπήκαν τώρα στη, τυχόν στη, στην εκπομπή, είναι
το υλικό της δικογραφίας. Μάλλον είναι το υλικό της εισαγγελίας, του κατηγορητηρίου, βάσει του οποίου το ασκήθηκε. Το οποίο είναι συνοπτικό, είπαμε, έτσι, 4 σελίδες. Συνοπτικά, ναι. Αλλά συνοπτικό. Και υπάρχουν μάλιστα και παραπομπές. Και να σας πω και αυτό, γιατί νομίζω ότι είναι σημαντικό. Σε έγγραφα που υπάρχουν, κάποια από αυτά τα έχουν, τα ενεχείρισαν στην εισαγγελία οι άλλοι μάρτυρες, με έναν τρόπο τα είχαν στην κατοχή τους, επίσημα έγγραφα, αλλά και σε έγγραφα που βρήκαν οι εισαγγελείς όταν διερεύνησαν το ηλεκτρονικό αρχείο της Νοβάρτης, θυμόμαστε τότε που είχαν κάνει τον ντου. Υπάρχουν λοιπόν έγγραφα που καταδεικνύουν ότι το διάστημα που ο κύριος Μανιαδάκης ήταν δίπλα σε κάποιους υπουργούς υγείας, όπως θέλετε πείτε το ρόλο του, σύμβολος ήταν, έτσι αναφέρεται στο κατηγορητήριο, έπαιρνε project δουλειές από την Νοβάρτης προκειμένου να προωθήσει εδώ πολύ ακριβά συγκεκριμένα φάρμακα της φαρμακοβιομηχανίας. Με την ευκαιρία που το θίγεις, να πω ότι σήμερα έχει μια μεγάλη έρευνα από το Αθηναϊκό Πρακτορείο, ο Γιώργος Κουβαράς, που καταδεικνύει τον καταλυτικό ρόλο που είχε ο Μανιαδάκης. Θα αναφερθούμε και σε αυτή εκτενώς στη συνέχεια, αλλά για να ταξινομήσουμε κάπως τα πράγματα, να γίνονται και κατανοητά. Γιατί είναι πολύ μπερδεμένο αυτό το κουβάρι και πολύ δέδαλο. Πολύ σύνθετο, ναι. Εκτός όλων των άλλων, ο κύριος Μανιαδάκης έπαιζε ένα καταλυτικό ρόλο στη διαμόρφωση της τιμής των φαρμάκων εδώ. Ήταν ο εκλεκτός της Τρόικας. Υπάρχει ένα έγγραφο, ας πούμε, του ΕΟΦ που δείχνει. Έχει δημοσιευθεί. Το έγγραφο του ΕΟΦ. Του 12. Ναι. Εν πάση περιπτώσει. Εγώ έχω επίσης υπόψη μου και μία. Θέλω να βάλω τα γυαλιά. Ρόλο του, που δείχνει το ρόλο του. Αυτό έχει. Έχω και μία δήλωση του πρώην Προέδρου. Ναι. Του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, του κ. Γεράσιμου Βουδούρη, το Γενάρη του 2015. Ναι, μας τα έλεγε ο Δημήτρης. Έτσι, μπράβο, δεν μπορεί εκείνος ο οποίος πληρώνει, δηλαδή ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, ναι, να μην έχει άποψη για τη φαρμακευτική πολιτική. Άποψη έχει ο σύμβουλος κ. Μανιαδάκης, ναι, ο οποίος σχεδίαζε και με το Λοβέρδο και με το Σαρμά. Φαρμακευτική πολιτική. Μας έλεγε χθες ο Δημήτρης ο Τερζής, επειδή και η εφημερίδα των συντακτών έχει κάνει πολλές αποκαλύψεις, ειδικά χθες και προχθές. Και τα περιβόητα mails. Ακριβώς, και όταν ρωτήσαμε χθες τον Δημήτρη τον Τερζή από την εφημερίδα των συντακτών, τι σε έκανε να ξεκινήσει να ψάχνει σε ανύποπτη στιγμή τον Νίκο Μανιαδάκη, αναφέρθηκε ακριβώς σε αυτή τη δήλωση του πρώην επικεφαλής του ΕΟΦ, του κ. Βουδούρη, ο οποίος είχε πει σε ανύποπτη στιγμή ότι τη φαρμακευτική πολιτική καθορίζει ο Μανιαδάκης. Καθαρίνα, σε έχεις καταλάβει γιατί πήγε ο Μανιαδάκης να δηλώσει αυτοβούλος εθελοντής προστατευόμενος μάρτυρας? Καταρχήν να τα πάρουμε από την αρχή, ναι, να καταλάβει ο κόσμος. Ναι. Γιατί εμείς λίγο πολύ ασχολούμαστε και τα ξέρουμε. Ναι. Αλλά οι άνθρωποι ενημερώνονται και αποσπασματικά. Και τα ξέρουν κι άλλοι. Α, μπράβο. Και επειδή έχει καλλιεργηθεί και μια απίστευτη σύγχυση τις τελευταίες ημέρες, και νομίζω ότι αντιλαμβανόμαστε που αποσκοπεί. Ας τα απλοποιήσουμε λίγο. Ναι. Το 2016, όταν άρχισε να ερευνάται αυτή η ιστορία από την Αμερική, ο κύριος Σαράκης, ο οποίος ήταν ο άνθρωπος που συνεργαζόταν με τους Αμερικανούς, δεν είναι κάτι κρυφό. Δεν έκανε κάτι παράνομο ο κύριος Σαράκης. Αυτός ήταν ο ρόλος του. Επιχείρησε να βρει κάποιους ανθρώπους εδώ για να μπορέσουν να μιλήσουν για αυτό το τεράστιο σκάνδαλο. Δεν θα τους έψαχνε στο κομμωτήριο της γειτονιάς μου και μέσα από την Νοβάρτης θα τους έψαχνε. Τότε λοιπόν, λένε οι πληροφορίες, ο κύριος Σαράκης πλησίασε τον κύριο Μανιαδάκη, δεν δέχτηκε να μιλήσει. Μετά από ένα χρόνο όμως, ίσως νομίζω ότι είναι το διάστημα που του έγινε και ο φορολογικός έλεγχος. Είναι τότε που ανακαλύφθηκαν και τα πολλά μαύρα που δεν μπορούσαν να τα δικαιολογήσει. Το ξέρω γιατί το έχω διεύσει και για τη Νέα Σελίδα αύριο. Ναι. Είναι η περίοδος, Κατερίνα μου, που αρχίζει και αποκαλύπτεται σιγά σιγά το σκάνδαλο. Οι διαστάσεις του. Οι διαστάσεις. Ότι διερευνάται και διερευνάται πάρα πολύ σοβαρά και έρχονται στοιχεία και έχουν μιλήσει άνθρωποι. Και έχει αρνηθεί και έχει γίνει το 2015. Η πρώτη προσέγγιση από τον κύριο Σαράκη έγινε τον Ιούλιο του 2015, αμέσως μετά το δημοψήφισμα κιόλας. Δεν έχει σχέση με το δημοψήφισμα. Αναφέρομαι στη χρονική στιγμή. Και τότε αρνήθηκε ο κύριος Μανιαδάκης να μπει υπό αμερικανική ομπρέλα σε καθεστώς, δηλαδή προστατευμένων μαρτύρων. Μετά από ένα χρόνο όμως. Και μετά από ένα 1,5, όταν άρχισαν να βγαίνουν τα πρώτα στοιχεία και να προειδάζουν όλα τα μέσα ενημέρωσης, ακόμη και αυτά που σήμερα μιλούν για σκευωρία. Ήταν εκείνα τα οποία εκείνη την περίοδο έλεγαν ότι έρχεται, θα σκάσει μια μεγάλη βόμβα με το σκάνδαλο Νοβάρτης. Τότε λοιπόν, σε εκείνη τη φάση, πάει ο κύριος Μανιαδάκης
και ζητεί αυτοβούλως να μπει σε καθεστώς προστασίας μαρτύρων. Ο άνθρωπος λοιπόν έλεγε προχθές, και αυτό με τρελαίνει. Γιατί το κάνει. Ο άνθρωπος έλεγε προχθές, τεχνογνωσία έδινα, και τώρα να ξαναδιαβάζουμε τις καταθέσεις του, ναι, τις καταθέσεις του και τις τρεις, βλέπουμε ότι πραγματικά έχει ανοίξει όλη τη βεντάλια του σκανδάλου. Δηλαδή, πώς γινόταν αυτή η ιστορία με τις επιτιμολογήσεις. Θέλω να σας πω, υποψίες μπορούμε να έχουμε, υποθέσεις μπορούμε να κάνουμε. Δεν ξέρω, ψυχανεμιζόταν κιόλα σαν προστατευόμενος μάρτυρας που πήγαινε η ανάκριση. Τι να σας πω, δεν ξέρω. Ναι. Στένεψε ο κλειός όμως τους δύο τελευταίους μήνες. Δεν έχει απαντηθεί σε αυτό. Ρωτήθηκε. Δεν έχει απαντηθεί. Ξέφυγε ο κ. Μανιαδάκης. Θέλετε να σας πω κάτι. Ναι. Εγώ έχω ακούσει και ακουστικό υλικό. Έχω ακούσει κασέτες. Οι οποίες τι περιέχουν. Όχι με τον κύριο Μανιαδάκη. Mm-hmm. Δεν θα σας πω με ποιον. Δεν έχω δεσμευτεί. Έχω δεσμευτεί, αν είναι δυνατόν, δεν το έχω βγάλει. Να άνθρωποι της Νοβάρτης να μιλάνε και να λένε πώς τα στέλναν τα λεφτά. Δεν μιλάω για υπουργούς αυτή τη στιγμή. Έτσι. Ναι. Να είμαι ξεκάθαρη. Mm-hmm. Μιλάω για γιατρούς. Γιατί άλλη μια τεράστια ιστορία εκεί που είναι μπλεγμένοι χιλιάδες. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, μιλάμε για εκατομμύρια των εκατομμυρίων. Πώς τα στέλναν τα λεφτά με το ταξί και πώς κάποιοι γιατροί οι οποίοι ήταν απίστευτοι, να μην πω το χαρακτηρισμό που θέλω να πω, ζητούσαν να τους πληρώσουν και το ταξί που στέλνανε για να πάρει τη σακούλα. Αυτό είναι υλικό που έχεις ακούσει από τη δικογραφία. Είναι υλικό της δικογραφίας, ναι. Να ρωτήσω κάτι, Κατερίνα, που έχει σχέση με τη δικαιοσύνη. Και το λέω γιατί ο κύριος Σαράκης εδώ στη δικιά μας εκπομπή άφησε πάρα πολλές αιχμές για το ρόλο της δικαιοσύνης όλο αυτό το διάστημα. Ό,τι καθυστέρησε. Όχι μόνο για καθυστερήσεις. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω τι είναι αυτό που, αν γνωρίζεις δηλαδή τα δύο στοιχεία που για μένα είναι στοιχεία απορίας. Τι είναι αυτό που μετέτρεψε το μάλλον από μάρτυρα που έπεισε τη δικαιοσύνη, ότι από προστατευόμενος μάρτυρας να κατηγορηθεί ως εμπλεκόμενος στην υπόθεση, το ακούστε. Ένα. Ναι. Και το δεύτερο, για να έχεις ολοκληρωμένη την απάντηση, συνηθίζεται αυτό του είδους του fair play έναν κατηγορούμενο να τον καλεί ο αρμόδιος ή η αρμόδιος εισαγγελέας και να του λέει παρακαλώ με συγχωρείτε επειδή είσαστε λίγο πριν προστατευόμενος, τώρα θα σας κάνω κατηγορούμενο. Καλά, το τι διεμήθη ακριβώς μεταξύ τους. Όχι, λέω το πνεύμα το γιατί κλήθη και ο ίδιος είπε ότι με κάλεσε και ευνηδιάστηκα γιατί μου είπε ότι μου μετατρέπει. Αλλά εν πάση περιπτώσει η συνάντηση αυτή το έγινε. Αυτό είναι το πρώτο ερώτημα πάντως. Ναι. Πάμε λοιπόν. Και για μένα είναι και το δεύτερο, Κατερίνα, βασικό. Το πώς. Πριν από περίπου 1,5 μήνα, γιατί θα ήθελα να το πω και αυτό, είχαμε δημοσιεύσει ένα ρεπορτάζ στο ντοκουμέντο. Χωρίς το όνομα του κ. Μανιαδάκη. Ναι. Γιατί ήταν προστατευόμενος μάρτυρας. Και το είχαμε σεβαστεί. Και δεν ήταν και σωστό. Ναι. Λέγαμε λοιπόν ότι υπήρχε προστατευόμενος μάρτυρας, ένας εκ των τριών, που κινδύνευε να χάσει το ρόλο του, να αρθεί η προστασία του και να διωχθεί. Γιατί. Γιατί ο άνθρωπος αυτός, με νεότερα στοιχεία που είχαν πάει, που είχαν στη διάθεσή τους στις αγγελικές αρχές, φαινόταν να παίζει ένα περίεργο ρόλο. Οι ελληνικές αρχές έχουν πληροφόρηση και από άλλες αρχές. Ένα, το κρατούμενο. Ναι. Και από αρχές τις οποίες λέγεται ότι έχει μιλήσει ο κύριος Μανιαδάκης. Και έχει πει άλλα πράγματα, ο ίδιος λέει όχι, εγώ τα ίδια έχω πει και εδώ, τα ίδια έχω πει και αλλού. Θα δείξει. Ναι. Επίσης, είχαν ενημέρωση από μάρτυρες, οι οποίες στη συνέχεια, η ενημέρωση στη συνέχεια έγιναν επίσημες καταθέσεις, ότι αυτός ο άνθρωπος γνωρίζει συγκεκριμένα στοιχεία, δεν τα λέει. Οι μάρτυρες πήγαν, μίλησαν για το ρόλο του κ. Μανιαδάκη, έκαναν τον συνδυασμό και με τα στοιχεία, τα έγγραφα που έχουν οι εισαγγελείς και πραγματικά ήταν σε ένα βαθύ προβληματισμό τι θα κάνουν όλο αυτόν τον καιρό με τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Ήταν δρομολογημένη η ποινική δίωξη σε βάρος του κ. Μανιαδάκη. Άρα. Η ποινική δίωξη δεν έγινε επειδή βρέθηκε στο αεροδρόμιο και ήταν να φύγει. Ναι. Ήταν δρομολογημένη και μάλιστα βγήκαν και κάποιοι και μια δημοσιογραφική επιτυχία τη βάφτισαν προφητεία και εκβιασμό. Ας μην απαντήσω τώρα από εδώ. Ο κ. Μανιαδάκης λοιπόν, ενώ κλήθηκε εκ νέου, τον έβαλαν κάτω οι εισαγγελείς, του είπαν ότι υπάρχουν καινούργια στοιχεία. Τι απαντάτε.
δεν θέλησε να συνεργαστεί. Δεν ξέρω τι ακριβώς διεμήφθη. Εγώ δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά, αν η ίδια δεν γνωρίζω πολύ καλά και δεν έχω διασταυρώσει πληροφορίες. Γιατί ο ίδιος λέει. Εκείνο τι, που διεμήφθη. Ξέρω όμως είναι. Είμαστε υποχρεωμένοι να το δεχτούμε αυτό. Εκείνο που, ο ίδιος που ξέρω όμως είναι ότι 27 Δεκεμβρίου, γιατί έχω δει το χαρτί, ο κύριος Μανιαδάκης έκανε μία αίτηση στο αρμόδιο τμήμα προστασίας μαρτύρων της ασφάλειας να παύσει να είναι προστατευόμενος. Ζήτησε ο ίδιος να σταματήσουν να τον επιτηρούν και μάλιστα είπε ότι δεν θέλει και κανένα άλλο μέτρο προστασίας. Ο κύριος Μανιαδάκης στη συνέχεια έστειλε την οικοσκευή. Όπως λένε από το τμήμα προστασίας και υπάρχει και στη δικογραφία μέσα το χαρτί, γιατί υπάρχει και έγγραφη αλληλογραφία, δεν είναι όλα προφορικά αυτά, είναι με έγγραφα. Κάθε φορά που ήταν να ταξιδέψει στο εξωτερικό, ενημέρωνε και το τμήμα προστασίας μαρτύρων. Αυτή τη φορά δεν είχε συμβεί. Γνώριζε πλέον ότι θα καταστεί κατηγορούμενος. Ναι. Βέβαια, ο ίδιος είπε στις συνεντεύξεις του ότι είχε ενημερώσει και για αυτό το ταξίδι. Εγώ μιλάω για το τμήμα προστασίας τώρα. Ναι. Το τμήμα προστασίας με έγγραφό του λέει ότι δεν ήταν ενήμερο. Μάλιστα. Το κρατάμε και αυτό, γιατί είναι απάντηση και σε εκείνα που λέει ο ίδιος. Τώρα εδώ βγήκε Κατερίνα, ο κύριος Γεωργιάδης και είπε ότι είχαν και επαφές. Ναι, θα το δούμε λίγο ένα-ένα. Άρα, όταν ο κύριος Μανιαδάκης πήγε και ζήτησε ο ίδιος, δεύτερη απορία είναι αυτή που είχαμε, λύνεται εν μέρη. Η πρώτη είναι και δεν έχει απαντηθεί. Γιατί ζήτησε ο ίδιος να γίνει προστατευόμενος μάρτυρας, και ενώ έχει δώσει, όπως έχει φανεί από τις καταθέσεις, ντοκουμέντα που έχουν ήδη δει το φως της δημοσιότητας τον τελευταίο 1,5 χρόνο. Έχει δώσει ο ίδιος πολιτικά πρόσωπα. Τα πολιτικά πρόσωπα για τα οποία τώρα κατηγορεί τη δικαιοσύνη ότι εκβιάστηκε να δώσει στοιχεία, σωστά. Mm-hmm. Τα συνοψίζω. Άρα, όταν ζήτησε, είχε προηγηθεί το δημοσίευμα που λες, Κατερίνα. Μπορεί να μην λέγατε το όνομα επειδή ήταν προστατευόμενος μάρτυρας, αλλά ο ίδιος πια ήξερε. Ο ίδιος κατάλαβε ποιον αφορά. Κάναμε ζημιά, λέτε, τον ενημερώσαμε. Όχι, όχι, δεν λέω αυτό. Όχι, βέβαια. Ναι. Φυσικά και δεν λέω αυτό, έτσι, μην παρεξηγηθούμε. Αστειεύομαι. Εντάξει. Προς Θεού. Ναι, άρα. Ο δημοσιογράφος, όποτε έχει στοιχεία και είναι διασταυρωμένα, δεν σκέφτεται. Ακριβώς. Όπως σκέφτονταν κάποιοι άλλοι δημοσιογράφοι που έκαναν στοιχεία. Ο πραγματικός δημοσιογράφος τα δημοσιεύει. Ακριβώς. Αυτό εξηγεί λοιπόν. Γιατί ο ίδιος ήθελε να ζήτησε να βγει από καθεστώς προστασίας μαρτύρων. Το εξηγεί εν μέρη. Εγώ φαντάζομαι ότι έκανε και επαφές αυτός ο άνθρωπος όλο αυτόν τον καιρό. Πρόλαβες, εντάξει. Εγώ βλέπω. Ναι. Θα σας πω και κάτι, δεν ξέρω τώρα αν θα πρέπει να το πω, γιατί είναι και ένα τούτο της εφημερίδας αυτό. Το γράφει ο Κώστας Βεξεβάνης στο ντοκουμέντο, δεν είναι δικό μου ρεπορτάζ. Εγώ βλέπω και ένα άλλο στοιχείο που θα δημοσιεύσει αύριο το ντοκουμέντο που ενδεχομένως δίνει και την απάντηση, δίνει μια καλύτερη απάντηση σε αυτό το πολύ σημαντικό ερώτημα. Για μια άλλη κίνηση που είχε κάνει. Να μην το κάψουμε τότε. Να μην το κάψουμε. Για άλλη μια κίνηση που είχε κάνει λοιπόν ο Νίκος Μανιαδάκης. Για δηλαδή. Ναι. Ναι. Και που δείχνει ότι κάτι πεζόταν. Deal δηλαδή έκανε. Πήγε να κάνει deal. Εντάξει, είπαμε να μην το κάψουμε. Ναι. Θα το διαβάσω. Εγώ δεν μιλάω ούτε για πρόσωπα συγκεκριμένα, ούτε για επαφές. Ναι. Τώρα, το επόμενο ερώτημα είναι πάρα πολλά, έτσι, προσπαθούμε όλοι να τα συνοψίσουμε, να τα κωδικοποιήσουμε. Το επόμενο ερώτημα είναι, αυτή η τελευταία εξέλιξη, Κατερίνα, εσύ έχεις υπόψη σου, μας περιέγραψες και όλο το περιεχόμενο, όλο το κατηγορητήριο. Τι σημαίνει, τι συνεπάγεται από εδώ και πέρα? Εντάξει. Ο δηλαδή, κ. Μανιαδάκης δεν είναι πια προστατευόμενος. Προφυλάκηση, τι σημαίνει αυτό? Ο ίδιος θα κληθεί κάποια στιγμή να απολογηθεί πια. Ναι. Από την ανακρίτρια στην οποία πήγε η υπόθεση. Ναι. Πήγε στην ίδια ανακρίτρια κατά της διαφοράς που έχει πάρει και την δίωξη σε βάρος του κ. Φρουζή. Αν οι εισαγγελείς είναι έτοιμοι να ασκήσουν διώξεις, θα ασκήσουν διώξεις. Δεν έχουν καλέσει αρχές τον κ. Φρουζή. Ναι, έχει περάσει ένας χρόνος. Ναι. Έχει περάσει ένας χρόνος περίπου, νομίζω, πολύ από σκέρος. Τότε που ασκήθηκε η πολύ δίωξη. Θα πει κανείς βέβαια ότι είναι πολύ μεγάλες δικογραφίες αυτές και μπορεί να υπάρχουν πολλοί μάρτυρες και θέλουν χρόνο κτλ. Ναι, ναι. Βέβαια θυμάμαι και αυτό τον έρμο τον νόμο που βγήκε το 2011 το 40-22, τότε που όρισε τους ανακριτές και τους εισαγγελείς διαφθοράς και έλεγε ότι έπρεπε σε 4 μήνες, το πολύ σε 6, να τελειώνουν αυτές οι ιστορίες. Ναι. Στην πράξη δεν γίνεται ποτέ αυτό. Ναι. Είναι γεγονός ότι ναι, δεν φαίνεται σαν να μην έχει κινηθεί, αλλά μπορεί να κάνει ενέργειες η ανακρίτρια που εμείς δεν τις ξέρουμε. Ναι. Και δεν χρειάζεται και να τις. Και δεν πρέπει να τα μαθαίνουμε. Οι ανακριτές και οι εισαγγελείς δεν καλούν τους δημοσιογράφους να τους πούν τι κινήσεις έχουν κάνει. Αλλιώς. Πολλές φορές δεν πρέπει, γιατί καίγονται και όλες αυτές τις ιστορίες. Ακριβώς, γι' αυτό το λόγο. Εγώ ψυχανεμίζομαι με βάση τις καταθέσεις που πάνω κάτω γνωρίζω το περιεχόμενο. Ναι. Κάποια άλλα στοιχεία που υπάρχουν στη δικογραφία, ότι
μπορεί και να προχωρήσει σε σύντομο χρονικό διάστημα με την άσκηση κάποιων ποινικών διώξεων. Μπορεί και να σπάσει η δικογραφία. Για να το δω, να περιμένουμε λιγάκι. Δηλαδή, μπορεί να είναι έτοιμη μόνο για ένα κομμάτι εισαγγελής. Εντάξει, ας μην κάνουμε. Να, ωραία. Ξέρετε τώρα, υπάρχουν κοντός και ψαλμός, αλληλία, τράπεζες, λογαριασμοί, οι έρευνες, όλες αυτές. Είναι, παίρνουν πάρα άλλες, πολύ μεγάλο ακόμη χρόνο. Ακόμη και τεχνικές διαδικασίες σε αυτές τις περιπτώσεις. Θέλω να τονίσω πρέπει ακόμα και για τον κύριο Μανιαδάκη να μας συγχωρεί, αλλά το ρεπορτάζ είναι ρεπορτάζ και πρέπει όλα να τα βγάζουμε στην επιφάνεια. Ότι εννοείται ότι έχει το τεκμήριο της αθωότητας ακόμα. Ο άνθρωπος απλά κατηγορούμενος είναι. Όμως πραγματικά η δικιά του συμπεριφορά είναι αυτή που έχει γεννήσει πάρα πολλά εύλογα ερωτηματικά. Στα οποία δεν έχει απαντήσει, παρότι εκλήθη να απαντήσει στις συναντεύξεις. Είναι γεγονός και στο ΣΚΑ ερωτήθηκε. Ναι. Ο κύριος Σαράκης προχθές εδώ έθεσε μία διάσταση που έχει να κάνει με το τι θα συνέβαινε αν δεν είχε αποτραπεί αυτή η απόδραση του Νίκου Μανιαδάκη. Εκεί όντως θα μιλούσαμε για περίπτωση Χριστοφοράκου και επιπροσθέτως και θέλω να μας το εξηγήσεις λίγο περισσότερο από δικαστικής πλευράς. Γι' αυτό δεν ξέρω πώς θα αντιδρούσαν. Το ξαναλέω. Οι πλευρές διάφορες. Δηλαδή, γιατί υποτίθεται ότι κανείς δεν τον ήξερε, αλλά τώρα τον μάθαμε. Εντάξει, ναι. Δηλαδή το ερώτημα το απλό είναι αν είχε φύγει, αν την είχε κοπανίσει, όπως λέμε, στο εξωτερικό ο κύριος Μανιαδάκης. Θα είχε μπλοκάρει η έρευνα, θα δυσκολεύονταν αν δεν είχε μπλοκάρει. Μα αν την είχε κοπανίσει, εννοείται ότι θα γινόταν ο κακός χαμός. Μα αυτό το συζητάμε να τώρα. Να εξηγήσει από δικαστικής πλευράς. Εννοείται ότι θα γινόταν ο κακός χαμός. Τι θα συνέβαινε και τι θα σήμαινε αυτό που θα συνέβαινε. Έτσι είναι, παιδιά. Δηλαδή χρειάζεται να κάνουμε, να επιχειρηματολογήσουμε. Χρειάζεται να επιχειρηματολογήσουμε γι' αυτό. Θα είχε μπλοκάρει, Κατερίνα. Θα δημιουργούσε μεγάλο πρόβλημα. Δεν θα είχε μπλοκάρει, κατά την άποψή μου. Ο ίδιος όμως. Και διαβάστε αύριο για να καταλάβετε. Αν έκανε την κίνηση που σκόπευε να κάνει αφού θα είχε φύγει στο εξωτερικό αν δεν τον είχαν προλάβει, αν ισχύουν όλα αυτά, γιατί υπάρχουν πληροφορίες, τις οποίες, σας λέω, δημοσιεύει αύριο το ντοκουμέντο, πραγματικά θα μπορούσε να την είχε μπλοκάρει. Απ' έξω. Απ' έξω. Απ' έξω. Ο οποίος είναι και ένας διεθνής παίκτης, πρέπει να πούμε, ο κύριος Μανιαδάκης. Τεράστιος παίκτης είναι ο κύριος Μανιαδάκης, αυτό πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Με διασυνδέσεις, με όλο το. Σε υψηλό επίπεδο διασυνδέσεις. Γνωρίζει πάρα πολύ καλά. Με όλα τα συστήματα που δραστηριοποιούνται στο χώρο της υγείας, τα συμφέροντα δηλαδή, στο χώρο της υγείας. Γι' αυτό και έχει και αυτό το ρόλο. Όπως φαίνεται από τα μέχρι τώρα. Διπλός ρόλος είναι σύμφωνα με τους εισαγγελείς. Ο διπλός ρόλος αναφέρεται στη δίωξη σε βάρος του. Ο διπλός ρόλος. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, νομίζω ότι είμαστε, θα συμφωνήσεις και εσύ, ότι είμαστε ακόμη στην αρχή. Δηλαδή, ξαναξετυλίγεται το κουβάρι με λίγο διαφορετικούς όρους, σωστά. Ναι, εννοείται. Είναι νέα δεδομένα, νέα παράμετρος και πολλά αναπάντητα ερωτηματικά. Έχει ενδιαφέρον πάντως. Ναι, ναι. Αναπάντητα τα δύο βασικά ερωτηματικά, τα οποία δεν έχουν απαντηθεί. Υποθέσεις κάνουμε με βάση τη συμπεριφορά. Τώρα μιλάμε για αυτά που έθεσε. Εγώ λέω το απτό. Ναι. Ότι υπάρχουν δύο συγκεκριμένα, υπάρχουν πάρα πολλά, λένε δύο πολύ σοβαρά ερωτήματα. Δηλαδή, γιατί προστατευόμενος μάρτυρας. Γιατί πήγε μόνος του. Και γιατί προστατευόμενος και όχι μια καθαρή με το όνομά του, τεχνογνωσία έδινε ο άνθρωπος. Ναι, αλλά γιατί το ζήτησε ο ίδιος να μπει να δώσει στοιχεία και αν αναιρεί αυτά που ο ίδιος έχει καταθέσει. Πάντως μέχρι σήμερα. Δεν οι οποίες καταθέσεις είναι ήδη δημοσιευμένες, δηλαδή αναιρεί τον εαυτό του. Μα δεν μπορεί να το κάνει αυτό, γιατί ήδη ο ίδιος, σαν να είχε πάθει κρίση ταυτότητας ο άνθρωπος επειδή είχε μιλήσει με την κωδική ονομασία, σαν να είχε ένα πρόβλημα με τη μνήμη του. Μα ο ίδιος προχθές είπε ότι όλες αυτές οι καταθέσεις οι πρώτες ήταν, δεν ήταν κάτω από πίεση. Η πίεση, όπως μας είπε, ήταν τώρα, τον τελευταίο μήνα, που τον πίεζαν να μιλήσει για συγκεκριμένα πρόσωπα, γιατί αλλιώς, και να το ξεκαθαρίσουμε λίγο και αυτό, γιατί είπε ο κύριος Μανιαδάκης, ότι εισαγγελίες, εγώ δεν ήμουν μπροστά βέβαια, λέω από αυτά που γνωρίζω και από αυτά που είπε ο κύριος Μανιαδάκης, ότι εισαγγελίες τον πίεζαν να δώσει συγκεκριμένα πρόσωπα, δεν δέχτηκε να τα δώσει, γι' αυτό κατέστη κατηγορούμενος. Δεν κατέστη γι' αυτό κατηγορούμενος ο κύριος Μανιαδάκης. Αυτό να ξεκαθαρίσουμε. Ναι, ο κύριος Μανιαδάκης κατέστη κατηγορούμενος γιατί έχουν κατατεθεί στοιχεία σε βάρος του. Όχι γιατί δεν έκανε το χατήρι των εισαγγελέων. Ο ίδιος μάλιστα έκανε λόγο τις πρώτες μέρες για πολιτική δίωξη. Πολιτική δίωξη, ναι.
Καλά, τώρα θα θυμηθώ και κάποιους άλλους, αλλά που ήταν πολιτικοί κρατούμενοι. Πάντως, να ξαναπούμε για άλλη μια φορά, έτσι για να τον παιδώσει ο κόσμος, ενώ κατηγορεί ότι δέχτηκε πιέσεις και εκβιασμούς και εξ αυτού του λόγου διώχθηκε, ενώ όπως μας λες, δεν έχει διωχθεί, γι' αυτό έχει διωχθεί, γιατί υπάρχουν στοιχεία εις βάρος του που κάνουν λόγο για ξεπλέωμα προχρήματος. 12-12 ήταν η τελευταία κατάθεση. 12-12 ήταν η τελευταία. Μάλιστα. Και αυτό έχει τη σημασία του ακόμη. 12-12. Ναι.